Εγκρίθηκε χθες το σύμφωνο συνεργασίας του Δήμου Κοζάνης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της προαγωγής, της εκπαίδευσης και της έρευνας της πολιτιστικής και πολιτισμικής ανάπτυξης περιοχής και της δημιουργίας αιστείων πολιτισμού. Μια συνεργασία με βασικό στόχο την πρόθεση της πολιτιστικής και πολιτισμικής ανάπτυξης περιοχής, με τον πρίτονη του Πανεπιστημίου Αντώνη Τουρλουδάκη να χαιρετίζει αυτή τη συνεργασία στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Κοβεντάριο. Από τη μεριά του Δήμαρχος Κοζάνης, Λευτέρης Ιωαννίδης, ανέφερε πόσο σημαντική είναι αυτή η συνεργασία και τι μπορεί να αποφέρει για το Δήμο Κοζάνης. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε την τιμή να εγκαινιάσουμε μέσα σε εισαγωγικά τη συνεργασία που ελπίζω θα προχωρήσει έτσι, πολύ δημιουργικά του Δήμου Κοζάνης και των νομικών του προσώπων με τη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Μετά από αρκετές συναντήσεις, καταλήξαμε σε ένα πλαίσιο συνεργασίας. Και από το σημερινή έτσι, συζήτηση περισσότερο θα καταθέσουμε και θα υπογράψουμε ένα μνημόνιο το οποίο θα περιγράφει μέσα τις δράσεις που θα μπορούν να αναπτυχθούν, αλλά κυρίως την κοινή θέληση και διάθεση όλων μας για συνεργασία. Εκτιμώ ότι είναι τιμή για την περιοχή, ένα σημαντικό αν θέλετε, έτσι, εργαλείο, ή όπως αλλιώς και αν το πείτε, η παρουσία της Σχολής Καλών Τεχνών σε μια γειτονική μας πόλη στην περιφέρεια. Υποχρέωση και δική μας είναι να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που αυτό μας παρέχει και από την άλλη η πρόθεσή μας να συμβάλλουμε και στο εκπαιδευτικό έργο με όποιον τρόπο αυτό γίνεται. Νομίζω ότι και ο Δήμος και τα νομικά πρόσωπα θα αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την δυνατότητα.